Καλώς ήρθατε κοντά μας εδώ στον Βεργίνα Κύπρου. Συζητάμε σήμερα τα ενοίκια των φοιτητών, τη ραγδαία αύξηση γενικά των ενοικίων. Βλέπουμε το θέμα, παρεμφερή θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με αυτά, αλλά και γενικότερα που αφορούν την κυπριακή κοινωνία. Ακούσαμε προηγουμένως τον κύριο Τριφωνίδη για τα νέα ζευγάρια που απευθύνονται στην κατεχόμενη περιοχή για να νοικιάσουν γιατί είναι πιο φθηνά. Τον κύριο Κουρουσίδη για τις αυξήσεις των τιμών. Και έχουμε κοντά μας για να δώσουμε συνέχεια στο θέμα αυτό τον κύριο Μαρίνο Κυνηγύρου, είναι πρόεδρος του Συμβουλίου Εγγραφής Κτήματων Μεσητών. Να υπενθυμίσω το 25-250-900, το τηλέφωνο μας, το οποίο μπορείτε να πάρετε εδώ για να υποβάλλετε ερωτήματα στους φιλοξενούμενους. Κύριε Κυνηγύρου, είστε κοντά μας. Ναι, γεια σας. Καλώς σας απόγευμα, καλώς ήρθατε και ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί είχατε καλοσύνη να διαθέσετε τον χρόνο σας για να είστε μαζί μας, για να συζητήσουμε ένα πολύ καυτό θέμα. Το θέμα αυτό της αύξησης των ενοικίων αφενός και της γενικότερα, τέλος πάντων, με όλα όσα επικρατούν στην Κύπρο αυτή την ώρα, αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις και να καθοδηγήσουμε τους συμπολίτες μας προς την ορθή κατεύθυνση. Ακούσαμε διάφορα προηγουμένως για τα ενοίκια. Θέλουμε και τη δική σας άποψη για το θέμα της αύξησης των ενοικίων για τα παιδιά, για τους φοιτητές, αλλά και γενικότερα όπως διαμορφώνεται η όλη κατάσταση και για τα νέα ζευγάρια, κύριε Κυνηγύρου. Ποια είναι η δική σας τοποθέτηση? Μάλιστα, θα ξεκινήσουμε από την αρχή. Έχετε αναφέρει, δεν είχα την τύχη να ακούσω τους προηγούμενους φιλοξενούμενους, αλλά με έχω λάθος, είπατε ότι κάποιοι κοιτάζουν για κάποιες ενοικιάσεις, κάποιες λύσεις μέσω των κατεχομένων. Σωστά το έχω καταλάβει? Ναι, σωστά τα ακούσατε. Αυτή την πληροφορία μας έδωσε ο κύριος Τριφωνίδης προηγουμένως, εκτός από τους φοιτητές που απευθύνονται στην κατεχόμενη περιοχή. Υπάρχουν και νέα ζευγάρια τα οποία απευθύνονται εκεί για να ενοικιάσουν πιο φτηνά διαμερίσματα, αλλά και για να εργαστούν. Και όλα ανέφερε και για την εργασία ο κύριος Τριφωνίδης. Νέα ζευγάρια Κύπροι. Ελληνοκύπροι, ναι, σας φαίνεται παράξενο, έτσι? Δυστυχώς, ναι, είναι όντως παράξενο. Το έχω ξανακούσει, αλλά δυστυχώς έτσι πράγμα δεν γίνεται πραγματικά. Απλώς, εντάξει, είμαστε σε μια κατάσταση στην οποία τα ενοίκια είναι σε υψηλές τιμές. Υπάρχει το τεράστιο πρόβλημα το οποίο η προσφορά είναι μηδαμινή. Αλλά συνάμα αντιλαμβάνεστε διαδόσεις από διάφορες πηγές για κάποιες σκοπιμότητες. Δεν μπορεί να είναι εφικτό κάποιος ενδιαφερόμενος ενοικιαστής να ενοικιάσει στα κατεχόμενα. Είναι κάτω από τεράστιους κινδύνους και την ίδια τη ζωή του για ποιο λόγο δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Δεν υπάρχει αυτή η πρόβλημα. Απλώς ο κάθε ενδιαφερόμενος ενοικιαστής προσπαθεί και με τη σειρά του κάποιες άμεσες λύσεις, οι οποίες παραδείγματος χάρη βλέπουμε περιπτώσεις να ψάχνουν ακίνητα εκτός της πόλης, λίγο πιο μακριά από το πανεπιστήμιο του, από την εργασία του. Βλέπουμε αρκετές περιπτώσεις από τη Λεμεσόνη, οι οποίοι ενδιαφερόμενοι λόγω ψηλών των τιμών και λόγω μη διαθεσιμότητας ψάχνουν άλλες πόλεις και βρίσκουν λύσεις με χαμηλότερα ενοίκια. Ναι. Άρα ο ίδιος ενδιαφερόμενος προσπαθεί με διάφορους τρόπους. Κάποιες άλλες περιπτώσεις βλέπουμε να μοιράζονται τον οικιαζόμενο ακίνητο με κάποιον άλλον, είτε σε φοιτητή του είτε κάποιο φίλο. Αυτές είναι λύσεις, υγιές λύσεις, οι οποίες άρχισαν, οι οποίες εφαρμόζονται. Ναι. Αντιλαμβάνεστε, μπορεί να υπάρχουν και πιο μακροχρόνιες. Αυτές είναι άμεσες λύσεις, αλλά και στο εξής μέλλον, αν παρθούν κάποια μέτρα, θα αλλάξει η κατάσταση της αγοράς, θα βοηθήσει την αγορά, απλώς θέλει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να βοηθήσουν για την εφαρμογή και τη λύση αυτών των προβλημάτων. Λοιπόν, τα πολυοδομικά κίνητρα είναι λύσεις, όντως είναι λύσεις, θα βοηθήσει αρκετά την αγορά και άλλες πολλά μέτρα όπως είναι τα φορολογικά. Αλλά το κυριότερο πρόβλημα πραγματικά που μαστίζει την αγορά ακινήτων είναι το πρόβλημα του ενοικίου, το πρόβλημα του νόμου του ενοικιοστασίου, το οποίο πραγματικά αφήνει εκτεθειμένο τον ιδιοκτήτη, ο οποίος
ίσως αρκετές περιπτώσεις έχει πάρει τα χρήματα του από την τράπεζα μέσω δανείου, μέσω δανειοδότησης και στο τέλος της ημέρας μένει εκτεθειμένος, δεν μπορεί να αποπληρώσει τις δόσεις του λόγω του ότι ο νοικιαστής, λόγω του ότι ο νοικιαστής βλέπει την αδυναμία της νομοθεσίας, εκμεταλλευόμενος, δεν πληρώνει το ακίνητο, δεν πληρώνει το νοικιαζόμενο και περιμένει την έξωση του από το δικαστήριο, το οποίο θα πάρει πάρα πολλά χρόνια και στο τέλος της ημέρας θα έχει την ευκαιρία να πάει πιο κάτω 100, 200, 300 μέτρα, να νοικιάσει κάπου αλλού. Άχι. Και ξανά τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Βεβαίως, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Ναι. Βεβαίως, κύριε Κυριγύρου, έτσι να σας ρωτήσω. Βλέπουμε τα δύο άκρα. Από τη μια βλέπουμε τον νόμο του ενοικιοστασίου, ο οποίος προστατεύει βασικά τον ενοικιαστή και δεν τον αφήνει να προχωρήσει προς την αύξηση. Ενώ βλέπουμε από την άλλη εκείνο το οποίο είπαμε και προηγουμένως για τη σύντομη ενοικίαση υποστατικών και την ανεξέλεκτη βασικά αύξηση των τιμών των ενοικίων. Δηλαδή είναι δύο άκρα. Αντιλαμβάνεται εύκολα κανείς το τι συμβαίνει, κύριε Κυριγύρου. Το πρόβλημα ξεκινήσει, να σου πω από πού έχει ξεκινήσει. Το πρόβλημα έχει ξεκινήσει από το τεράστιο πρόβλημα, όπως έχουμε πει προηγουμένως, για τον οικειοστάσιο. Και αυτόν οι ιδιοκτήτες τι έχουν κάνει. Έχουν προτιμήσει, έχουν επιλέξει την ημερήσια ενοικίαση, εφόσον είμαστε μια τουριστική χώρα, ναι, για ασφαλές εισπράξη των ενοικίων. Άρα με αυτόν τον τρόπο, ναι, εισπράζει πιο λίγα χρήματα, αλλά είναι πιο σίγουρα τα χρήματα. Βέβαια κινδυνεύει να έχει το ακίνητο του σε κάποιον ενοικιαστή και να μην παίρνει χρήματα ποτέ. Άρα γι' αυτό με τον τρόπο έχουν μειωθεί, είχε μειωθεί πάρα πολλά η προσφορά. Ναι. Άρα με αυτόν τον τρόπο, με αυτόν τον δύσκολο λόγο, απορρόφησε η αγορά του τουρισμού, απορρόφησε τους ιδιοκτήτες, πάρει μερίσματα, τις οικίες, και θα έχει εντάξει την ημερήσια ενοικίαση. Άρα, όταν φτιούν τούτα όλα τα κίνητα, αντιλαμβάνεστε, μειώνεται κατακόρυφα η προσφορά των ακινήτων. Σωστά. Επειδή και ο χρόνος είναι λίγο πιεστικός, αναφερθήκατε για πολυδομικά κίνητρα. Εντάχει, αν θέλετε, να μας πείτε τι είναι εκείνα τα οποία πιστεύετε εσείς ότι θα βοηθήσουν την όλη κατάσταση. Αντιλαμβάνουμε ή αντιλαμβανόμαστε ότι η αύξηση βασικά του συντελεστή δόμησης, η αποφυγή της γραφειοκρατίας όσον αφορά την έκδοση αδειών οικοδομής είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να γίνουμε τέτοιο τρόπο για να είναι υποβοηθητικά στοιχεία στο να μπορεί να παυληθεί αυτό το θέμα, κύριε Κυριγύρου. Είναι όντως, είναι πάρα πολλά, να πούμε έτσι κανένα δυο. Είναι όντως να παραμεληθεί η γραφειοκρατία, να μειωθούν, να αυξηθεί η δόμηση για σκοπούς ενοικίου. Επίσης, βλέπουμε στο εξωτερικό διαμερίσματα που έχουν σκοπό την ενοικίαση, ειδικά φοιτητικές εστίες, πιο μικρά εμβαδά. Άρα είναι πάρα πολλά τα κίνητρα που μπορούν να δοθούν. Επίσης, φορολογικά κίνητρα, να πούμε ένα παράδειγμα, δεν μπορεί κάποιος όταν πάρει ένα κίνητο με μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, αν μπορέσει να τον οικιάσει. Άρα πληρώνει μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, αλλά από την άλλη δεν μπορεί να νοικιάσει τον οικιαζόμενο. Τώρα υπάρχουν περιπτώσεις που τον νοικιάζει, είναι διαφορετική περίπτωση. Άρα αυτά είναι κάποια μέτρα. Αλλά λέω σας ότι ας ξεκινήσουμε με τα σοβαρότερα. Όπως γνωρίζετε, ένας επενδυτής το γνωρίζει ότι έχει μια ψηλή οικονομική απόδοση η ενοικίαση υποστατικού, αλλά από την άλλη το προβληματίζει ότι ίσως να μην πάρει τα χρήματα. Επίσης, κάτι πολύ σημαντικό πρέπει να τονίσουμε εδώ στους ακροατές μας ότι λόγω της μεγάλου ενδιαφέροντος στα ενοίκια υπάρχουν και πάρα πολλές κατακρίσεις από τους επιτίδιους. Από τους επιτίδιους που αφήνουν πάρα πολλές φορές εκτεθειμένους αθώους πολίτες, αθώους ενοικιαστές. Γι' αυτό και το Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσίτων έχει προχωρήσει στη δημιουργία της ιστοσελίδας κτηματομεσίτες.com, που είναι η μοναδική ιστοσελίδα στην Κύπρο που είναι μόνο η εγγεγραμμένη αδειού και κτηματομεσίτες. Για πέστε μας αυτές τις χαρακτηρίσεις. Εννοείται ότι υπάρχουν πέραν από κτηματομεσίτες, υπάρχουν και άλλοι ιδιώτες οι οποίοι κάνουν τους κτηματομεσίτες, οπότε δεν είναι ορθός ο τρόπος προσέγγισης προς τον πελάτη και προς τον πολίτη, κατ' επέκταση, κύριε Κυριγύρου. Γιατί αντιλαμβάνεται κανένας ότι το να αποταθεί σε ένα
εγκεκριμένο χτυματομεσίτη. Αυτό συνεπάγεται ότι γνωρίζει κάποιους νόμους και γνωρίζει κάποιους κανονισμούς και συνεπώς θα εξυπηρετηθεί καλύτερα. Αυτό αντιλαμβάνουμε ότι θέλετε να πείτε. Πολύ σωστά το λέτε και όχι μόνο. Αντιλαμβάνεστε ο εγγεγραμμένο χτυματομεσίτη είναι κάτω από την ομπρέλα του νόμου των χτυματομεσιτών. Είναι ακολουθεί πάντοτε, τουλάχιστον έτσι πρέπει, νόμιμες διαδικασίες και σε περίπτωση οποιοδήποτε δημιουργήσει προβλήματα μπορεί να καταγγελθεί στο Συμβούλιο Εγγραφής Χρηματομισθητών. Ναι. Τώρα με τους παράνομους, οι παράνομοι βλέπουμε να ξεπεράσουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εκμεταλλεύσεις ιδιοκτητών, αλλάσσονται τιμές όσον αφορά τα ενίκια, τις αγορές. Πολλοί ενδιαφερόμενοι αγοραστές πληρώνουν προκαταβολές και στο δέος της ημέρας δεν έχουν τίποτε. Παραπληροφορούνται όσον αφορά τα νομικά χαρακτηριστικά των ακινήτων και άλλα πολλά. Ναι. Λοιπόν, επειδή ο χρόνος είπαμε πιέζει, θέλω έτσι για να ενημερώσουμε και τον κόσμο για τους, και τους φίλους μας εδώ, να υπενθυμίσω προηγουμένως το 25-250-900. Το τηλέφωνο μας είναι στη διάθεσή σας. Εδώ κοντά μας αυτή την ώρα έχουμε τον Μαρίνο Κινεγύρου. Είναι πρόεδρος Συμβουλίου Εγγραφής Χτυματομεσιτών. Μιλάμε για το αυτό θέμα των ενοικίων, αλλά και την, επεκτείνουμε λίγο το θέμα όσον αφορά και την αγορά γης, διαμερισμάτων κλπ. Το τι θα πρέπει να προσέξει ο οποιοδήποτε πολίτης, κύριε Κινεγύρου. Εδώ στέκομαι λίγο το πώς, τι θα συμβουλεύατε εσείς ένα νέο ζευγάρι το οποίο θέλει να κάνει, να αγοράσει τέλος πάντων ένα διαμέρισμα ή ένα οικόπεδο για να μπορέσει να αναγείρει την κατοικία του. Τι θα πρέπει να προσέξει? Πρώτα-πρώτα είπατε προηγουμένως για τους εγκεκριμένους και εγγεγραμμένους χτυματομεσίτες. Είναι το πρώτο βασικά στοιχείο. Ακολουθούν και άλλα αντιλαμβάνομαι. Ναι, σωστά. Είναι πρώτον πρέπει να ακολουθήσει νόμιμες διαδικασίες, όπως έχετε πει πολύ σωστά. Μέσω εγγεγραμμένου αντίγου χτυματομεσίτη για να έχει την ευθύνη για την περιγραφή και την ενημέρωση νομικών χαρακτηριστικών των ακινήτων. Μάλιστα. Δηλαδή, όταν εννοείται νομικών χαρακτηριστικών, τι εννοείται, κύριε Κυνηγύρου? Το θέμα σε ποια ζώνη βρίσκεται, αν είναι γηστική, αν είναι γεωργική, αν είναι οποιαδήποτε άλλη ζώνη και ποιος είναι ο συντελεστής δόμησης εκεί στην περιοχή. Είναι σημαντικά θέματα τα οποία θα πρέπει να μας τα πείτε, εντάχει όμως, γιατί ο χρόνος κυλάει. Να πούμε έτσι κάποια. Είναι, παραδείγματος χάρη, να ενημερωθεί ο ενδιαφερόμενος αγοραστής, παραδείγματος χάρη, για μια χωράφη, αν υπάρχει εγγεγραμμένος δρόμος ή όχι. Είναι πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Μπορεί ο ενδιαφερόμενος αγοραστής να βλέπει επί τόπου ότι υπάρχει κάποιος δρόμος, ενώ στο τέλος της ημέρας να μην είναι εγγεγραμμένος, άρα να μην μπορεί να το αξιοποιήσει. Δεύτερον, να ενημερώσει ο ενδιαφερόμενος αγοραστής ότι υπάρχει τίτλος ιδιοκτησίας, ενώ να μην κάνει, υπάρχει τίτλος ιδιοκτησίας. Να υπάρχει ένας τίτλος ιδιοκτησίας, ο οποίος να είναι μερίδιον συμφέροντος, που δεν είναι τίτλος ιδιοκτησίας όλων των συμφέροντων. Μπορεί επίσης να παραπληροφορηθεί όσον αφορά με τη ζώνη, πολύ σωστά το έχετε πει, αν είναι οικιστικό, γεωργικό και ό,τι άλλο μπορεί να υπάρχει. Μπορεί επίσης να παραπληροφορηθεί για έναν ακίνητο το οποίο θα μπορεί ενδιαφερόμενος για να κάνει την ανάπτυξη, να παραπληροφορηθεί για το συντελεστή της πολεοδομικής ζώνης. Όλα αυτά όμως πού μπορεί να αποταθεί κάποιος για να τα μάθει, γιατί δεν τα ξέρει απλός πολίτης, πού θα πρέπει να αποταθεί. Και ποια εμπιστοσύνη βέβαια στον οποιοδήποτε, ακόμα και εγγεγραμμένος χτυματομεσίτης να είναι, κύριε Κινεγύρου. Εγγεγραμμένος χτυματομεσίτης, εφόσον είναι ο νόμιμος χτυματομεσίτης που έχουμε στην Κύπρο, είναι υπόχρεος βάσει της νομοθεσίας να ενημερώνει σωστά. Εφόσον δεν γνωρίζει κάποια ερωτήματα προς τον ενδιαφερόμενο, είναι υπόχρεος να μάθει και να ρωτήσει σωστά. Ναι. Ο παράνομος όμως πολιτής ακινήτων μπορεί να λέει ότι θέλει και να παραπληροφορηθεί. Μάλιστα. Και στο τέλος της ημέρας ο ενδιαφερόμενος αγοραστής να χάσει οικονομίες μιας ζωής. Ναι. Οι τιμές πώς καθορίζονται, γιατί και των οικοπαίδων αλλά και των διαμερισμάτων? Γιατί ναι, μεν είναι η ζήτηση και προσφορά από τη μια, αλλά από την άλλη όμως υπάρχουν και οι ανάγκες. Γιατί ένα διαμέρισμα ή ένα οικόπεδο το οποίο μπορεί να έχει κάποιος ανάγκη να το δώσει, οικονομικές ανάγκες, μπορεί να το δώσει και πιο κάτω από εκεί που είναι η πραγματική του αξία. Και υπάρχουν όντως πραγματικές αξίες σήμερα, κύριε Κινεγύρου? Πάντα τις τιμές τις καθορίζει η προσφορά και η ζήτηση. Όσον αφορά το ενίκιο,
Πάντοτε οι τιμές των ενοικίων εξαρτώνται από την αξία του ακινήτου. Όσον αφορά την αγορά ακινήτων, όπως βλέπουμε όλοι, βλέπουμε μια τεράστια ανάπτυξη στους τελευταίους μήνες όσον αφορά τα υλικά οικοδομής, που τις τιμές της οδηγήσας είναι προς τα πάνω, που μιλούμε πάντοτε για τα καινούργια ακινήτα. Άρα τις προσφορές, τις τιμές τις καθορίζει πάντα και η προσφορά και εξελίξεις, όπως έχουμε δει στους τελευταίους μήνες με τις τεράστιες αυξήσεις στα υλικά οικοδομή. Μάλιστα. Όσον αφορά την εκτίμηση των ακινήτων, υπάρχει μια ταύτιση βασικά των τιμών της εκτίμησης από εκείνη που γίνεται μέσα από, από το επίσημο χτηματολόγιο, από το τμήμα χτηματολογίου, αλλά και από την εκτίμηση την οποία μπορεί να κάνει οποιοσδήποτε ιδιώτης, κύριε Κυνηγύρου, ή είναι διαφορετικές οι εκτιμήσεις και οι τιμές βασικά? Κοιτάξτε, ένας ενδιαφερόμενος αγοραστής, όταν έχει συνεργασία μέσω του εγγεγραμμένου αδειού χτηματομηθήτη, μπορεί να έχει την ευκαιρία, επειδή ο εγγεγραμμένος αδειού χτηματομηθήτης έχει την ευκαιρία να βλέπει τις τιμές μέσω των συγκριτικών πωλήσεων, οι τιμές τις οποίες μπορεί να τις έχεις από το χτηματολόγιο. Άρα, όταν κάποιος είναι ενδιαφερόμενος, βλέπει έναν ακίνητο το οποίο τον ενδιαφέρει, μπορεί μέσω του εγγεγραμμένου αδειού χτηματομεθήτη να ενημερωθεί για τις τελευταίες τιμές που έχουν πωληθεί στη γύρω περιοχή. Άρα, μπορεί ο ενδιαφερόμενος αγοραστής από μόνος του, ενώ ενημερωθεί από τον αδιούχο, να δει τις τιμές που έχουν τα τελευταία χρόνια και να κρίνει και ο ίδιος αν η τιμή που έχει βρει έναν ακίνητο, αν είναι η σωστή, αν είναι σε πιο ψηλές τιμές. Με αυτόν τον τρόπο έχει την ευκαιρία να διαπραγματευτεί και να νιώθει και ο ίδιος ότι αγοράζει έναν ακίνητο και έναν ακίνητο που γνωρίζει και τις περιοχές της περιοχής. Τι θεωρείτε εσείς σαν μια καλή επένδυση, έτσι να κλείσουμε σιγά σιγά αυτή την ενδιαφέρουσα κουβέντα? Ένα οικόπεδο ή ένα διαμέρισμα? Βεβαίως, το διαμέρισμα έχει να κάνει και με όλα αυτά τα οποία ακούσαμε στην εκπομπή, με τις αυξημένες τιμές των ενοικίων, οπότε λογικά θα πρέπει να είναι ένα διαμέρισμα σαν επένδυση. Αλλά μακροπρόθεσμα όμως, αυτό το πράγμα θα εξακολουθεί να ισχύει? Ποιες είναι οι προοπτικές του μέλλοντος, κύριε Κυνηγύρου, για το θέμα αυτό τουλάχιστον? Να σας εξηγήσω. Πάντοτε δυστυχώς δεν υπάρχει μία απάντηση για όλες τις περιπτώσεις το ίδιο. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει τις ιδιαιτερότητες του. Δηλαδή, αν κάποιος ενδιαφέρεται να έχει άμεση απόδοση, όπως παραδείγματος χάρη να εισπράττει έναν ενοίκιο, άρα οράζει έναν ακίνητο όπως είναι το διαμέρισμα, η κατοικία, η οικία, άρα μπορεί να τον οικιάσει και να έχει άμεσα έναν εισόδημα. Ένας άλλος όμως που θέλει να έχει μια επένδυση μακροχρόνια με πιο μεγάλη απόδοση, σίγουρα είναι η γη. Είναι η γη. Αλλά πάντοτε εξαρτάται από τα οικονομικά του καθενός, από τις ανάγκες, από τι θέλει να έχει στο μέλλον. Για τον κάθε αγοραστή υπάρχει ξεχωριστή απάντηση. Ωραία. Κύριε Κυνηγύρου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί είχα την καλοσύνη να έρθετε εδώ στην εκπομπή μας για να μας ενημερώσετε για όλα αυτά τα οποία έχουμε τις διάφορες αμφιβολίες μας και ο κόσμος, έχει, η κοινωνία έχει προβληματιστεί με τις αυξήσεις ενοίκια, αύξηση τιμών, επιλογές που μπορούμε να έχουμε, γιατί έχουμε και τα νέα ζευγάρια τα οποία είναι χαμηλόμιστα, ακούσαμε πολλά σήμερα εδώ στην εκπομπή. Να είστε καλά, γιατί ήσασταν κοντά μας. Καλή συνέχεια να έχετε. Καλό απόγευμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, εμείς εδώ θα πρέπει να σας ευχαριστήσουμε, γιατί ήσασταν και σήμερα εδώ κοντά μας, στην Βεργίνα τηλεόραση. Συναντιόμαστε κάθε Παρασκευή στη 1:30 μέχρι αυτή την ώρα. Οι τηλεφωνικές γραμμές είναι ανοιχτές. Σημειώστε για την επόμενη φορά. Είναι το 25-250-900. Είναι στο τηλέφωνο αυτό το οποίο μπορείτε να μας καλείτε για να μας λέτε τα δικά σας, βεβαίως σύμφωνα με το θέμα το οποίο συζητάμε, αλλά θα δούμε και έτσι στο μέλλον, στις προσεχείς εκπομπές, και κάποια δυνατότητα που μπορείτε να μοιράσετε μαζί μας αυτά τα οποία θέλετε στο μέλλον να συζητήσουμε εδώ μαζί. Ο Δημήτρης ο Ιωάννος σε λίγο θα είναι κοντά σας για την συνέχεια της ροής του προγράμματος. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο, την επόμενη Παρασκευή στη 1:30 εδώ παρόντες.